Θείας τι τη κοινωνία δες δεσμόν το Παύλο, Θεό μακάριστε κάρπε Απόστολε και κοινωνούς Θείας δόξης ανέδειξας Τους δεξαμένους το φέγγος των λόγων σου Όθεν πρέσβευε Χριστό το Θεό πανε δωρίσαστε ήμιν το μέγα Τη 26η του μηνός Μαΐου Κάρπου εκ των εβδομήκωντα Αποστόλων Αλφαίου Αποστόλου Αβεργίου και Ελένης των Μαρτύρων Αλεξάνδρου Νεομάρτυρος του Θεσσαλονικαίος. Ο Άγιος Κάρπος, ο Απόστολος εκ των Εβδομήκοντα. Έζησε στα χρόνια του βασιλέως Νέρονα, 52 μετά Χριστόν. Ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και από ό,τι μαθαίνουμε από την Δευτέρα προς τη Μόθεον Επιστολή, εργάστηκε για την διάδοση του Ευαγγελίου στην Τροάδα έγινε επίσκοπος στην Βάρνα της Θράκης, όπου με την Αγία Ζωή του και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος φώτισε με τις θείες διδασκαλίες του όλη την επικράτεια της επισκοπής του. Στο αποστολικό του έργο ο Κάρπος υπέστη πολλούς πειρασμούς και θλίψεις που τις αντιμετώπισε με μεγάλη γενναιότητα και υπομονή. Δεν φοβόταν τους πόνους και τις κακοπάθειες αλλά έμπαινε δυναμικά στη μάχη, χωρίς να υπολογίζει τον θυμό και την οργή των τυράννων. Ο Κάρπος εκοιμήθη ειρηνικά. Για τον Απόστολο Αλφαίο γνωρίζουμε ότι υπήρξε και αυτός ένας εκ των εβδομήκοντα Αποστόλων και εκοιμήθη ειρηνικά. Ο Νεομάρτης Αλέξανδρος, ο εκ 1794 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Θεσσαλονίκη και για την μεγάλη σωματική του ωραιότητα τον θυγάδευσαν οι γονείς του στην Σμύρνη ώστε να αποφύγει την πρόθεση ασελγίας ενός Οθωμανού. Εκεί όμως ξέφυγε από το φίδι και έπεσε στο στόμα του δράκοντα αφού εξισλαμίστηκε και επισκέφθηκε μάλιστα και την Μέκα και έγινε δερβίσις. Ελεγχόμενος από την συνείδησή του, άλλοτε περπατούσε με πολλή συστολή και σεμνότητα, ενώ άλλοτε προσποιεί τον Σαλό και έτσι έλεγχε τους αγαρινούς για τις πολές τους αδικίες και παρανομίες. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην Σμύρνη, όπου παρουσιάστηκε από μόνος του στον και ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό.